Αυξάνει η Βρετανία το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας από σημαντικό σε σοβαρό εξαιτίας της τρομοκρατικής απειλής που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράκ. Η αλλαγή του επίπεδου σημαίνει ότι μια επίθεση είναι πιθανή σε υψηλό βαθμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για μια άμεσα επικείμενη απειλή. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στο Ιράκ με το Ισλαμικό κράτος είναι μια απειλή για την ασφάλειά μας, μεγαλύτερη και βαθύτερη από πριν. Με το Ισλαμικό κράτος δεν έχουμε να κάνουμε με μια τρομοκρατική οργάνωση που φιλοξενείται σε μια χώρα, αλλά που στην ουσία επιχειρεί να εδραιώσει το δικό της κράτος τρομοκρατίας και κατόπιν να το επεκτείνει με χρήση βίας, δήλωσε ο David Cameron. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε συγκεκριμένη αναφορά στους ξένους μαχητές που φεύγουν από τη Βρετανία για να συμμετάσχουν σε τρομοκρατικές πράξεις στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στους μηχανισμούς άμυνας που διαθέτουμε και πρέπει να τους ενισχύσουμε. Πρέπει να εμποδίσουμε εκείνους που θέλουν να φύγουν, να εμποδίσουμε εκείνους που πήγαν να επιστρέψουν και να αντιμετωπίσουμε όσους ήδη επέστρεψαν. Η κυβέρνηση Κάμερον ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την κατάσχεση των διαβατηρίων Βρετανών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να πολεμήσουν σε Συρία και Ιράκ. Τα τελευταία χρόνια, πάνω από 500 Βρετανοί έχουν ενταχθεί στις τάξεις των τζιχαντιστών.